Συναγερμός έχει σημάνει πριν από λίγη ώρα, κυρίες και κύριοι, στις αρχές από την εξαφάνιση ενός ηλικιωμένου από την τοπική κοινότητα Ιδανοχωρίου του Δήμου Βυσαλτίας. Είναι μαζί μας τηλεφωνικά ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Βυσαλτίας, ο κύριος Θόδωρος Βαδικόλιας, να μας πει περισσότερα. Αντιδήμαρχε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Τι ακριβώς συνέβη στο Ιδανοχωρί? Κοιτάξτε, έχω μια ειδοποίηση από το Ιδανοχωρί γύρω στις 6.30 ώρα το απόγευμα, ότι χάθηκαν τα ίχνη ενός ηλικιωμένου κατοίκου Ιδανοχωρίου. Οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι πρέπει να χάθηκαν τα ίχνη του γύρω στις 4.30 με 5 ώρα το απόγευμα. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή γίνονται έρευνες και από το ΑΦΤΑΦΝΙΓΡΙΤΕΣ αλλά και από τους κατοίκους του Ιδανοχωρίου, περιμετρικά του χωριού, εκεί που συνήθιζε να πάει τις ημέρες κανονικά που πήγαινε. Και από ό,τι έχει ειδοποιηθεί φυσικά για το προσωπικό κλιμάκιο της Νιγρίτας, αν δεν έχουμε κάποιο αποτέλεσμα, λογικά θα ξεκινήσουν εντατικότερες έρευνες αύριο με το πρώτο φως της ημέρας. Άρα τελευταίο ουσιαστικό στήμα είναι περίπου στις 5 το απόγευμα που κάποιος κάτοικος εκεί της περιοχής τον είδε? Έτσι ακριβώς. Κάποιος κάτοικος τον είδε και μετά από εκεί δηλώθηκε η εξαφάνισή του. Mm-hmm. Αυτή την ώρα που μιλάμε γίνονται έρευνες στο χωριό? Ναι, περιμετρικά το χωριό και που συνήθιζε ο άνθρωπος να πηγαίνει τις προηγούμενες ημέρες. Είναι μεγάλος σε ηλικία, έχει οικογένεια? Από ό,τι ξέρω είναι 78. Mm-hmm. Μάλιστα. Οικογένεια, συγγενείς οι οποίοι τον αναζητούν, πώς έγινε η διάγνωση? Από ό,τι έμαθα έχει πάει και ο αδερφή του, τώρα αδερφής του, αδερφός του. Mm-hmm. Ναι. Αλλά τώρα περισσότερες λεπτομέρειες δεν ξέρω, αλλά... Μ' ακούτε, αντίδημαρχε? Ναι. Γιατί δεν έχω καλό σήμα, μ' ακούτε? Σας ακούω. Ναι. Έχετε ενημέρωση το τι ρούχα ενδεχομένως φορούσε για... σε περίπτωση που κάποιος είδε κάτι, γνωρίζει κάτι? Όχι. Μάλιστα. Ας ελπίσουμε να είναι καλά στην υγεία του άνθρωπος και να βρεθεί από εσάς που βρίσκεστε εκεί στο σημείο και... Από ό,τι μου λένε τώρα, ναι, είναι κάτοικος στο Ιδανοχωρί, είναι η νύφη του και μία ανιψιά του. Και δύο ανιψιές. Μάλιστα. Ναι. Συνήθιζε να κυκλοφορεί στην πλατεία, σε μαγαζιά εκεί? Στην πλατεία, ναι, αυτοί οι άνθρωποι, οι ηλικιωμένοι, ξέρετε, η πλατεία του Ιδανοχωρί είναι και όπως είναι και συχνάζουν εκεί οι άνθρωποι. Mm-hmm. Ναι. Και προφανώς δεν τον είδαν οι συγχωριανοί του και ανησύχησαν. Και ανησυχήσαν και ειδοποίησαν, ναι. Μάλιστα. Αντιδήμαρχε, θα μείνουμε σε αυτά. Μακάρι να εντοπιστεί ο άνθρωπος και να είναι καλά στην υγεία του. Ευχόμαστε να εντοπιστεί ο άνθρωπος. Σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Καλό σας βράδυ.